τηλεθεατές. Ευχάριστα τα νέα για το νοσοκομείο Λευκοσίας όπου βρισκόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχει αρχίσει από την Δευτέρα η πιλωτική λειτουργία του τμήματος ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών για παιδιά. Στο χώρο βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζημαντέλα, να πούμε, ο οποίος θα επιθεωρήσει το χώρο. Το τμήμα στελεχώνεται προς το παρόν από τρεις ιατρούς, ενώ όπως έχουμε πληροφορηθεί, στη συνέχεια αναμένεται να ενισχυθεί με άλλους δύο παιδιάτρους. Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, καθώς αποτελεί το πρώτο ΤΑΕΠ για παιδιά στην Κύπρο. Δηλαδή, όποιο παιδάκι θα καταφθάνει στις πρώτες βοήθειες και είναι άρρωστο, θα παραπέμπεται κατευθείαν στο ειδικό τμήμα που είναι ειδικό για παιδάκια. Είναι σε πιλωτική εφαρμογή τώρα, Χριστίνα. Είναι σε πιλωτική εφαρμογή. Για να είναι μετρήσει, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνουν οι βάρδιες. Έλα, σε ακούμε. Θα είναι μετρήσει προς το παρόν, όπως έχουμε πληροφορηθεί, και στη συνέχεια θα υπάρχουν άλλοι δύο γιατροί. Λογικά θα βλέπουν τη διαδικασία πώς προχωρά, έτσι ώστε να στελεχωθεί κατάλληλα. Ο Υπουργός σήμερα συγκεκριμένα θα ενημερωθεί σχετικά με τις προετοιμασίες για τις ενέργειες που υλοποιούνται για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του τμήματος και να δει αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα. Και σε άλλα νέα επίσης να πούμε σχετικά με το Υπουργείο Υγείας πάλι, που αφορούν την υγεία του 4χρονου κοριτσιού που νοσηλευόταν σοβαρά με στρεπτοκόκκο α στο Ισραήλ. Το κοριτσάκι έχει αποσωληνωθεί, που βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ αυτή την ώρα. Και θα μεταφερθεί στην Κύπρο τέλος του μήνα. Πολύ καλά τα νέα, Χριστίνα. Θα λάβει εκεί ακόμη κάποιες θεραπείες, κάποιες άλλες θεραπείες. Οξυγονοθεί. Άρα έχει ξεφύγει. Ναι, διέφυγε του κινδύνου. Μάλιστα. Νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τελασσομέρ, να το υπενθυμίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα. Πού πρέπει να μου πείτε. Λοιπόν.